πηγαίνει ο Χριστός στη λίμνη της Καπερναούμε και στη θάλασσα της Γαλιλαίας και βρίσκει δύο ψαράδες, τον Ανδρέα και τον Πέτρο, τον αδελφό του, και γυρνάει και τους λέει το πιο περίεργο πράγμα που έχει ακουστεί ποτέ. Άστε, λέει, τις βάρκες, τα ψάρια και ακολουθήστε με, δεύτερο πίσω μου. Ελάτε πίσω μου και εγώ θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπους. Θα ψαρεύετε ανθρώπους. Και συμβαίνει το εξής επίσης παράδοξο. Εκείνη λέει, ευθέως αφαίρεται στα πλοία και το δίκτυο και ακολούθησαν αυτό. Ευθέως, αμέσως τον ακολούθησαν. Και πάει και παρακάτω και βλέπει τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και γυρνάει και του λέει τα ίδια. Και εκείνοι πάλι ευθέως αφήνουν, λέει, το Ευαγγέλιο χαρακτηριστικά και το πλοίο και τα δίχτυα και τα ψάρια και τον πατέρα τους και τον ακολουθούν. Και μετά περιάγει όλη τη Γαλιλαία, τα χωριά της πόλης και κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας ο Χριστός και κάνει και πάρα πολλά θαύματα και θεραπείες. Είναι πραγματικά πέρα από κάθε έννοια λογικής το να βλέπεις έναν άνθρωπο όσο καλός, όσο έτοιμος κι αν είναι, όσο σπουδαίος διδάσκαλος κι αν είναι, που ακόμη δεν έχει παρενωθεί και πολύ, να σου λέει αν ένας εκάμων ψαρά ανθρώπων και ακόμη το παράδοξο είναι εσύ να ακολουθείς και να το κάνεις με τέτοια αμεσότητα. Ευθέως, κατευθείαν ούτε σκέψη. Να ποιοι ήταν οι Απόστολοι. Ήταν ψαράδες, ήταν απλοί άνθρωποι και στους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού. Φωτίστηκαν από τον ίδιο τον Θεό και με στο κάλεσμα του Ιησού τον ακολουθούν. Με έναν παρορμητισμό ο οποίος δεν είναι συναισθηματικός. Και δεν πήγε μπροστά τους ο Χριστός να κλάψει, να παίξει ένα δράμα, μια τραγωδία. Δεν τους έφτιαξε κανένα θαύμα. Τους είπε μία κουβέντα, ελάτε πίσω και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους. Και εκείνοι τον ακολουθούν. Αυτό που τους κάνει να έχουν αυτή την εσωτερική παρόρμηση δεν είναι άλλο από τη χάρη του Θεού που ελκύει, ψαρεύει πραγματικά τον κάθε άνθρωπο που διψάει για την αλήθεια, που διψάει για την δικαιοσύνη, που πεινάει και διψάει για κάτι που μένει στον αιώνα και δεν φύρεται με τα τερνά του κόσμου, τα μάτια, τα προσωρινά. Και βλέπουμε τους Αποστόλους τι να κάνουν, να αφήνουν τα πάντα. Δεν είναι ότι τον ακολουθούν το παράδοξο, δεν είναι ότι το κάνουν ευθέως απλώς, αλλά αφήνουν και πίσω τους όλα όσα τους απασχολούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σαν πως η Εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας τι μας καλεί να κάνουμε. Πάσα νύπτιωτική αποδόμεθα μέρινα, λέει ο ψάλτης. Βέβαια εκείνος θα λέει καμιά φορά και εκείνος θα ακούει. Γιατί στο μυαλό των δικών μας ημέρινες, σαν άλλες μέλισσες, τριγυρίζουν και βουίζουν και περνάει και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Πηγαίνουμε παρακάτω, στεκόμαστε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο και δεν τα έχουμε αφήσει ευθέως άπαντα πίσω μας, αλλά τα έχουμε μπροστά μας και μας απασχολούν μόνο αυτά. Βλέπετε τους Αποστόλους να τα αφήνουν όλα. Να η αποταγή, να η ξενιτεία, να η απροσπάθεια που θα δούμε αργότερα να γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά και κατευθείαν κάνουν υπακοή σε ένα λόγο που θα τον ακούσουν αργότερα από τον Χριστό. Όποιος λέει αγαπάει κάτι πάνω από μένα, είτε αυτό είναι υλικό, είτε είναι πρόσωπο άνθρωπος, είτε είναι οτιδήποτε, ουκ αίσθημα άξιος. Το είπαμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι πραγματικά δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι εκείνη τη στιγμή εκλέγουν για τον εκλεκτό της καρδίας τους, τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και τον ακολουθούν σε όλες τις καμπές
του δρόμου, σε όλη την πορεία τον ακολουθούν και όταν κάνει τα θαύματα, και όταν κηρύσει το Ευαγγέλιο, και όταν παίρνουν τις πέτρες οι Φαρισαίοι και τρέχει ο Χριστός για να φύγει εν μέσω αυτό να μην το λιθοβολήσουν, φεύγουν και οι μαθητές, και όταν πηγαίνει και στο βάθος και στο Σταυρό και στην Ανάσταση, οι μαθητές είναι κοντά. Άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο, αλλά θέλαμε να μην διάβολα να είναι κοντά. Άνθρωποι ατελείς, όπως εμείς, αλλά με μία αρκωδιά στην καρδιά τους. Με μία δοτικότητα απαράδειγμα, γιατί ξέρουν να δίνουν τα πάντα και ξέρουν να τα αφήνουν όλα για εκείνον που διαλέγουν. Κάτι που εμείς ακόμη το ψάχνουμε. Και βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας, 2022 χρόνια μετά από τότε, ακόμη να συμπεριφερόμαστε σαν να μην είναι ο Χριστός. Σαν να μην μας είπε ακολουθήστε με. Σαν να μην μας είπε αφήστε τα πάντα. Και σφίχτα αγκαλιάζουμε τα πάντα όσα έχουμε. Με έναν τρόπο ειδωλολατρικό. Με έναν τρόπο τόσο κτητικό που λες και είμαστε άλλοι χέωπες της Αιγύπτου και θα φτιάξουν μια τεράστια πυραμίδα και θα βάλουν ο καθένας το αυτοκίνητό του, τη γυναίκα του. Δεν ξέρω και εγώ τι θέλει ο καθένας, τα κοσμήματά του, τα χρήματά του. Τα έπιπλα, τι αγαπάει ο καθένας, τα βιβλία του. Και θα μας βάλουν στα μαυσολεία και μας σαν τις μούμιες του Φαραώ εκεί πέρα να μας προσκυνάει ο κόσμος. Είμαστε δυστυχώς σε μία εποχή ειδωλολατρίας. Περνάει από μπροστά μας ο Χριστός, μας καλεί και εμείς κολλάμε στα γύρω-γύρω, τα περιφερειακά και αφήνουμε τον Κύριο. Αφήνουμε εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Γύρω από τον Χριστό και για τον Χριστό φτιάχτηκαν τα πάντα. Και όλος ο κόσμος, όλη η δημιουργία, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, φτιάχτηκε για να έρθει η στιγμή που θα έρθει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και θα λάβει σάρκα ανθρώπινη και θα ενώσει τον κτίστη με τα κτίσματα. Ουσιαστικά στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται όλο το σύμπαν. Μόνο εν ονόματι Ιησού Χριστού υπάρχει ενότητα, μόνο εν ονόματι Ιησού Χριστού υπάρχει μία έτσι συμπερίληψη των πάντων σε ένα και μπορούμε όλοι να είμαστε ένα. Αν έχουμε τον Χριστό, ας το εννοήσουμε, ας το κατανοήσουμε, ας ακολουθήσουμε τον Χριστό σε πείσμα των καιρών που κοιτάζουν και τη λίγη πίστη που έχει ο άνθρωπος να τη διαλύσουν και να τα αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Και τα υλικά αγαθά και τα δικαιώματά μας καμιά φορά. Δείτε τι γίνεται τώρα σε όλο τον κόσμο. Τόλμησε ένα δικαστήριο, να πει το αυτονόητο, ότι οι εκδρώσεις είναι φόνοι και δεν επιτρέπονται. Και όλοι οι υπουργοί μας, οι πρωθυπουργοί μας, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και όλοι που μέχρι πρότινος μας λέγανε το σώμα μας δεν είναι δικό μας, γιατί ό,τι θέλουν θα μας κάνουν, τώρα λένε το σώμα μου, λέει, η ελευθερία μου και καταπατούνται οι ελευθερίες των γυναικών που έχουν δικαίωμα, λέει, στην έκτρωση. Η ελευθερία του προσώπου που είναι μέσα στην κοιλιά τους. Τα δικαιώματα αυτά τα ρωτάει κανείς. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτά τα ψευδοδικαιώματα στην άκρη και ας ακολουθήσουμε τον Χριστό και τη διδασκαλία του που είναι ξεκάθαρη. Καθάρια σαν το διαμάντι. Και ξέρετε πολύ καλά όσες από εδώ μέσα έχετε κάνει αυτό το έγκλημα στη ζωή σας, πώς τυραννιέται η ψυχή και απευθύνομαι στις γυναίκες κυρίως, γιατί εκείνες έχουν την αγάπη της μάνας μέσα τους φυτεμένη, πώς τυραννιέται η ψυχή μέχρι την ώρα που θα φύγει από αυτό το σώμα. Δεν θα ξεχάσω μια γυναίκα που πήγα να την εξομολογήσω στην επιθανάτιο κλίνη. Και ήταν σε ένα παραλήρημα, τελείων έσβηνε. Είχε όμως προχωρήσει στη μετάνοια. Και έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώ' με. Και της λέω, τι κάνεις, πώς είσαι. Και μου λέει, ελπίζω στο έλεος του Θεού, αλλά είναι ένα κοριτσάκι μπροστά μου. Και μου λέει, γιατί μάνα.
Και αυτό λέει κρατάει την καρδιά μου και τη σφάζει. Ήταν ένα κοριτσάκι που το είχε ρίξει. Γιατί την είχαν πείσει και αυτή όταν ήταν νέα, ότι είναι δικαίωμά της να το κάνει αυτό. Ότι μπορεί να ορίσει το σώμα της και αν έχει χρήματα στη τσέπη, να μεγαλώνει παιδιά. Αν δεν έχει χρήματα, να τα ρίχνει. Λες και είναι ούτε σκυλιά. Τα σκυλιά δεν κάνουν τέτοια εγκλήματα. Αυτή είναι η εποχή μας. Και μας καλεί ο Χριστός να αφήσουμε τα πάντα και να τον ακολουθήσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Και όποιος δεν θέλει, η πόρτα είναι ανοιχτή, βλέπετε στον νόμο. Ποτέ δεν την κλείσαμε. Αλλά αν είμαστε, να είμαστε. Όχι με σοβέζικα πράγματα. Ούτε να δεχόμαστε, έστω και ελάχιστο, να ακούγονται τέτοια βλάσματα και φρικτά πράγματα. Όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, εσείς είστε οι απόστολοι. Ούτε κανάλια να περιμένετε να σας υπερασπιστούν, ούτε πολιτικούς, ούτε παπάδες και δεσποτάδες καμιά φορά. Αλλά εσείς, αν είστε χριστιανοί, όπου θα είσαστε, θα πρέπει να λέτε τις αλήθειες. Γιατί αν δεν τα πούμε εμείς, θα επέμβει με ένα τόσο δραστικό τρόπο ο Θεός που αλλεί μόνο μας. Αλλεί μόνο μας. Δεν θα βρούμε τρύπα να κρυφτούμε. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί και ας μάθουμε από τους Αποστόλους ευθέως να τα αφήσουμε όλα για τον Χριστό.